Έντονες ανησυχίες στον Ομαρχιακό Σύλλογο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες έχει προκαλέσει το γεγονός καθυστέρησης ορισμού κτηρίου που θα στεγάσει το ειδικό γυμνάσιο της πόλης. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι άμεσα αρμόδιοι, άμα δεν δημιουργηθεί το γυμνάσιο, δηλώνει στην δράση του Σέντερ ο πρόεδρος του Συλλόγου Σμαραγδός Κρεμμύδας. Τώρα, από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ και μετά, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση για το θέμα της στέγης του σχολείου, το οποίο θα στεγάσει τα παιδιά με αναπηρία. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται είναι ότι αυτή η στέγη δεν έχει βρεθεί ακόμα. Εμάς βέβαια μας προβληματίζει, μας ανησυχεί και μας στεναχωρεί όλο αυτό το γεγονός, γιατί έχουμε το ΦΕΚ από τη μία, αλλά βλέπουμε ότι οι διαδικασίες καθυστερούν και αυτό δεν ευχαριστεί κανένα μας. Αντιθέτως μας προβληματίζει και μας δημιουργεί μία ανασφάλεια. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε σε όλους τους υπευθύνους φορείς ότι τα παιδιά με αναπηρία σε καμία περίπτωση δεν είναι αντικείμενα να στεγαστούν σε μία αποθήκη. Πρέπει να βρεθεί χώρος ο οποίος να είναι κατάλληλος. Ο χώρος αυτός πρέπει να βρεθεί γρήγορα. Μέσα στον Οκτώβριο τα παιδιά να πάνε στο σχολείο τους εκεί που πρέπει και να μην χαθεί άλλη μία χρονιά, γιατί τα παιδιά δεν ξεκίνησαν στη Δράμα. Πρέπει να πάνε στην Καβάλα αναγκαστικά και υποχρεωτικά. Και από εκεί και μετά οι υπεύθυνοι θα πρέπει να σπεύσουν άμεσα, να βρούνε τον τρόπο. Τρόπος υπάρχει. Να βρούνε τον τρόπο και αυτός ο τρόπος να γίνει με το όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ώστε η στέγη του σχολείου, του οποιοδήποτε σχολείου αξιόπιστου και αξιόλογου, να είναι αυτού που θα φιλοξενήσει τα παιδιά με αναπηρίες, τα παιδιά του γυμνασίου ειδικής αγωγής στην Καβάλα. Γίνοντας, θα ήθελα να πω ότι αν το σχολείο για το οποίο έχει βγει το σχετικό ΦΕΚ δεν λειτουργήσει φέτος στην Καβάλα, όλοι οι υπεύθυνοι ας αναλογιστούν και ας επομιστούν τις ευθύνες που αναλογεί στον καθένα. Έτοιμα και συνάμα παράκληση για μόνιμο προσωπικό στα τμήματα παιδιών με ειδικές ανάγκες, κάνει ο Μενέλαος Δημογέροντας, μέλος του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Όταν στην Καβάλα, μια πόλη που καθίσταται προσβάσιμη με γοργά βήματα, δεν μπορούμε να βρούμε μία λύση να στεγαστούν τα παιδιά με προβλήματα αναπηρίας σε ένα σχολείο το οποίο θα είναι μέσα στην πόλη και ψάχνουν λύσεις στα βουνά και στα λαγκάδια ή στα πέριξ χωριά, τότε πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι στον 21ο αιώνα όλα τα άτομα με αναπηρία, όπως όλος ο πληθυσμός που συμπεριλαμβάνει και τα άτομα με αναπηρία, έχει τα ίδια δικαιώματα. Πρέπει να βρούμε μια λύση μέσα στην Καβάλα. Τα παιδιά με αναπηρία δεν έχουν ούτε το μίασμα, ούτε είναι δαχτυλοδεικτούμενα και πρέπει να φύγουν έξω από την πόλη ή κάπου μακριά, για να μπορέσουν τα παιδιά και τα παιδιά αυτά να κοινωνικοποιηθούν, να είναι μέσα στην πόλη. Αυτό είναι αυτονόητο και πρέπει εμείς να το ζητάμε κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με αυτούς, με τους καθήλυνα αρμόδιους. Και έχουμε ένα άλλο αίτημα, να προσληφθούν επιτέλους στα τμήματα ειδικής αγωγής μόνιμο προσωπικό. Καθηγητές οι οποίοι θα ξεκινούν και θα τελειώνουν τη χρονιά κανονικά. Όχι ήρθε το πρόγραμμα, μας καλύπτει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, βρήκαμε καθηγητές και κάποια στιγμή τελειώνει αυτό, πάντοτε προτού να τελειώσει κανονικά η χρονιά με διάφορες δικαιολογίες. Πρέπει να είναι μόνιμο προσωπικό να καλύπτει τα άτομα με αναπηρία κανονικά, να ξεκινάει και να τελειώνει η χρονιά κανονικά. Την τοποθέτησή του για το συγκεκριμένο θέμα έκανε και ο επικεφαλής της παράταξης Καβάλα Φίλιππ Ανοιχτή Πόλη, Κωστής Σιμιτσής, προτείνοντας μάλιστα σαν λύση τη δημιουργία του ειδικού γυμνασίου στο πειραματικό λύκειο της Καβάλας. Δυστυχώς και η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, έχει αργήσει πάρα πολύ στο να εγκρίνει την μετακίνηση, μάλλον την ίδρυση καινούριου σχολείου που θα λειτουργούσε στο σανατόριο. Έτσι ήταν η αρχική συμφωνία. Δυστυχώς έχουμε μπει πια για τα καλά στο σχολικό έτος, δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα και κινδυνεύει το ειδικό σχολείο και κινδυνεύουν τα παιδιά να μην παρακολουθήσουν μαθήματα φέτος. Παράλληλα, αν πούμε ότι θα ξαναγυρίσουν πίσω στη Δράμα όπως πήγαιναν τόσα χρόνια, δεν υπάρχει πλέον σύμβαση με το ΚΤΕΛ ή με τα ταξί για την μεταφορά των παιδιών αυτών στη Δράμα. Προκαλείται λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα και ένα τεράστιο κίνδυνο σε βάρος αυτών των παιδιών, που είναι και μια ειδική κατηγορία και πρέπει να τα προσέξουμε δύο και τρεις φορές παραπάνω από τα άλλα παιδιά. Η γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί το πειραματικό σχολείο. Αυτό το κτίριο, το οποίο ανακαινίστηκε κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας μαζί με το Ζουμπουλάκιο, πλην όμως στη συνέχεια καταργήθηκαν τα πειραματικά, καταργήθηκε το πειραματικό της Καβάλας και κατά συνέπεια αυτή τη στιγμή είναι άδειο. Άρα λοιπόν, εφόσον το ειδικό σχολείο αυτό ισοδυναμεί με ένα σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι πάρα πολύ λογικό να στεγαστεί εκεί.
Λέγεται ότι το ειδικό γυμνάσιο θα γίνει στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου στο σανατόριο. Βέβαια, οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Για να πετύχει βέβαια αυτό, θα πρέπει να γίνουν πολλές εργασίες στο χώρο, διότι ως γνωστόν, σαν λαός, είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Όπως βλέπετε στις οθόνες σας. Δύο πανέμορφα κτίρια στην πόλη της Καβάλας, τα δύο παλιά μας νοσοκομεία έχουν καταντήσει πλέον ερείπια.